Γεια σας, σήμερα θα σας παρουσιάσουμε αυτό το μικρόφωνο της εταιρείας Tracer, το Microphone Studio Pro. Tracer είναι μια πολωνική εταιρεία και βγάζει διάφορα ηλεκτρονικά είδη. Για να πάμε να το ανοίξουμε, να δούμε τι περιέχει μέσα. Λοιπόν, περιέχει αυτό το άχρηστο, τις οδηγίες χρήσης οι οποίες είναι, για να δούμε λίγο. Ναι, στα αγγλικά είναι, μόνο αυτό εδώ, οπότε άχρηστο και αυτό. Λοιπόν, τι βλέπουμε μέσα? Βλέπουμε το φίλτρο που είναι για εσωτερικό χώρο. Κουμπώνει πάνω στο βραχείο, να πώς το πούμε. Ωραία, και την απομόνωση ήχου. Το φίλτρο το οποίο είναι για εξωτερικούς χώρους, ή αν κλαίω το μικρόφωνο στο χέρι και δεν μπορείτε να βάλετε το μεγάλο, βάζετε αυτό εδώ. Το καλώδιο, το οποίο είναι 2,5 μέτρα, αρκετά μεγάλο, είναι XLR, το οποίο μπαίνει επάνω στο μικρόφωνο σε τη side jack και μπορεί να συνδεθεί όπου έχει κινητό, στη μητρική και γενικά. Εδώ βλέπουμε ένα 3,5 με δύο εξόδους. Α, είναι για να βάζετε τα ακουστικά και το μικρόφωνο παράλληλα για να ακούτε τη φωνή σας. Εδώ είναι η αράχνη, όπως λένε στο διαδίκτυο. Είναι μεταλλική, υπάρχει και σε πλαστική. Ωραία κατασκευή. Εδώ ανοίγει για να μπει το μικρόφωνο. Εδώ κουμπώνει επάνω στο βραχείο να που έχει μέσα. Ωραία, από εδώ σφίγγει, σε σφίγγει. Ωραία. Αυτό εδώ είναι η βάση για να πιάνει σε τραπέζια, γραφεία. Ωραία. Και από εδώ λογικά θα μπαίνει. Λογικά θα μπαίνει, για να δούμε λίγο. Να δούμε και το βραχίωνα. Να δούμε και το βραχίωνα. Ποιος είναι μεταλλικός. Θεαλατήρια. Καλή κατασκευή. Ανοίγει, είναι αρκετά μεγάλος. Εδώ πρέπει να μπαίνει αυτό. Λογικά μπαίνει εδώ. Βλέπετε, πιάνει επάνω στο, στην επιφάνεια που θα το βάλετε, ώστε να μπορεί να είναι σταθερό. Και πάμε να δούμε τώρα και το μικρόφωνο. Αυτό είναι το μικρόφωνο. Ωραίο. Βολικό στο χέρι, μικρούλι. Μεταλλικό. Στο διαδίκτυο λένε ότι τα πυκνητικά μικρόφωνα θέλουν ή ένα Phantom Power ή μια ξεχωριστή κάρτα ήχου για να δουλέψουν σωστά. Εμείς στο τέλος του βίντεο θα σας βάλουμε μια ηχογράφηση που θα κάνουμε από το PC, χωρίς να έχουμε ούτε Phantom Power ούτε μια ξεχωριστή κάρτα ήχου, να δούμε αν βγαίνει καθαρός ήχος. Πιστεύω να σας άρεσε η παρουσίαση. Στην περιγραφή θα σας έχουμε link από όπου το προμηθευτήκαμε, καθώς και από το site της εταιρείας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μικρόφωνο. Να είστε καλά. Αυτός είναι ο ήχος που ακούγεται από το μικρόφωνο, χωρίς να έχει κάποιο Phantom Power συνδεμένο ή κάποια εξωτερική κάρτα ήχου. Είναι συνδεμένο, εγώ το έχω συνδέσει επάνω στην κάρτα ήχου της μητρικής. Πιστεύω ο ήχος ακούγεται πολύ πιο καθαρά από ότι από το ήχο που βγάζει το κινητό μου, αυτά που τραβάω τα βιντεάκια. Για κάποιον αχάριο είναι μια καλή και φθηνή λύση. Το μόνο κακό είναι ότι σε αυτά τα μικρόφωνα θα πρέπει να μιλάτε από μπροστά, γιατί αν απομακρυνθείτε λιγάκι, όπως θα καταλάβετε τώρα, η φωνή χάνεται, οπότε θα πρέπει να μιλάτε μπροστά στο μικρόφωνο, αλλά μικρό το κακό. Πιστεύω με κάποια επεξεργασία από κάποιο πρόγραμμα ήχου θα βγει το αποτέλεσμα ακόμα καλύτερο.